και του καταξηρά θάλασσον και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδά σε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της νήσου τάφτης, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτής, και πάντων των ευλαβία και καταλήξη παρακολουθούντων, τη Θεία και Ιερά Ιταλία τάφτη μελών των οικείων αυτών, υγείας και βοηθείας πέρα των υπομένων. Thank you.
ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίθημον στρατού και των σωμάτων ασφαλείας επικρέα συνεργήσε και κατεβοδόν σε αυτούς σε πάση. Εις αιώνας, ο εξαποστήλας των μονογενείς σου Υιών εις τον κόσμο είναι αν το πεπλανημένο επιστρέψει, το πεπτωχώς αναστήσει και το τεθανατωμένο ζωοποιήσει, πρόσδεξε εμάς τους αδελφίους δούλους σου, συν τον πιστό σου λαό, εορτάζοντάς η πνευματικός και την εμψαλμής και ύμνης δοξολογίαν, συ προσάγοντας επί τη γενωμένη σωτηρίου σου, χάρη την ευδοκία του γέννητου ανθρώπου. Κύριε Δεϊφόμε, Κύριε ο Θεός ημών, για μια ακόμη φορά μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να ερτέσουμε και να πενηγυρίσουμε τον Άγιό μας, τον Πολιούχο μας, τον Άγιο Θεόδωρο του Βυζάντιο και να θυμηθούμε το πρώτο και μεγάλο θαύμα το οποίο έκαμε διασώζοντας την πόλη και το νησί μας από την Μανώλη. Μία αρρώστια που όπως γνωρίζουμε από την ιστορία και την βιογραφία και το μαρτύριο του Αγίου μας έγινε αιτία να επανέλθει η συνορθή πίστη την οποία είχε αρνηθεί δουλεύοντας μέσα στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι έφυγε από την πόλη κρυφά, πήγε στην Χίο, δυναμώθηκε στην πίστη του και ήρθε εδώ στο νησί μας και μαρτύρησε με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε έξω από το κάστρο δι' αποκεφαλισμού. Όμως σήμερα, όπως όλοι γνωρίζετε, εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε το πρώτο θαύμα το οποίο επετέλεσε ο Άγιος μας, διασώζοντας την πόλη και το νησί μας από την Πανόλη το 1832, όταν η ασθένεια αυτή επέλυσε